Το πρώτο πτυχίο ήταν στην φυσική αγωγή και αθλητισμό στα ΔΕΦΑ Θεσσαλονίκης, αλλά ενώ έκανα τις σπουδές ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό που δεν υπήρχε και τότε στην Ελλάδα. Η εργοφυσιολογία δεν υπήρχε στην Ελλάδα και νομίζω ότι αυτό είναι καλό μήνυμα για αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν κάποιες σπουδές, να κάνουν κάτι το οποίο υπάρχει στο εξωτερικό και δεν έχει έρθει ακόμα εδώ, γιατί κάποιος θα έρθει σίγουρα, αυτό είναι νομοτελειακό. Επομένως, φρόντισα και ήμουνα γενικά καλός σαν φοιτητής, γιατί ο βαθμός καλός κακός μετράει στο εξωτερικό. Έκανα μετά πρώτο μεταπτυχιακό μάστερ στην Αμερική, στο Pittsburgh State, για ένα χρόνο, όπου και εκεί πήγα πάρα πολύ καλά στους τομείς αυτούς, και αργότερα έκανα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, στην Αμερική, για 4,5 χρόνια. Και μετά από εκεί, παράλληλα, ακολούθησαν ουσιαστικά δίδαξα φυσιολογία, που με βοήθησε και αυτό πάρα πολύ, και μετά ακολούθησα από το 2000 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 16 χρόνια, ακολούθησα κατά κύριο λόγο τον επαγγελματικό τομέα, που εφάρμοσα όλα τα δεδομένα τα οποία πήρα από το εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα. Τέλος να πω ότι είναι σημαντικό κάποιος να εξελίσσεται συνεχώς και να ακολουθούμε λίγο τις νέες τάσεις και τους νέους τομείς που ανοίγονται. Ένας παράλληλος τομέας, ο οποίος ανοίγει παράλληλα την νευροφυσιολογία τα τελευταία χρόνια, είναι ο τομέας της ανάλυσης της απόδοσης, η performance ανάλυση, όπως λέγεται, στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι θα πρότεινα κάποιον ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, να ασχοληθεί και με αυτόν τον τομέα. Τέλος, κλείνοντας, να πω ότι η νευροφυσιολογία έχει δύο τομείς. Ο ένας είναι ο αθλητικός τομέας και ο άλλος είναι ο κλινικός τομέας, που ασχολείται κατά κύριο λόγο με νευροφυσιολογία σε ασθενείς, κυρίως σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Εκείνος έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση στο εξωτερικό και είναι στα σπάργανα ακόμα στην Ελλάδα.